Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο ίδιο θέμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, καθώς η φιλιά της ακρίβειας φύγει όλο ένα και περισσότερο, με τους καταναλωτές να ζητούν εδώ και τώρα παρεμβάσεις από το κράτος για να μπει, όπως λένε, ένα φρένο στο ράλι των τιμών. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπάρξουν νέα μνημόνια, ενώ από την περιοδία του στην αγορά του ΕΓΑΛΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι οι πολίτες 7 μήνες τώρα πληρώνουν 1,5 στην ακρίβεια Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αγωνία και ανασφάλεια βιώνουν οι Έλληνες πολίτες εξαιτίας του κύματος της ακρίβειας που, όπως όλα δείχνουν, ήρθε για να μείνει. Οι φωνές αγανάκτησης ολοένα και πληθαίνουν. Αποτέλεσμα αυτού, 19 βουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες έστειλαν επιστολή στον Σαρλ Μισελ και στους αρχηγούς επικεφαλής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης συνεχίζει να φλερτάρει με τα 2 ευρώ, η Γερμανία αποφάσισε τη μείωση της τιμής των καυσίμων για τους επόμενους 3 μήνες, κατά 30 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη και κατά 14 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, μέσω μείωσης του ενεργειακού φόρου καυσίμων στο ελάχιστο ευρωπαϊκό. Μετά την παραδοχή Μητσοτάκη για ύπαρξη υπερκερδών στην ενέργεια, το ΙΝΚΑ ετοιμάζει συλλογική αγωγή κατά των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και ενώ η εσχροκέρδεια συνεχίζει να πλώνει πλοκάμια στην ελληνική οικονομία, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όπως σημειώνει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει δει ποτέ, είναι τεράστιο πρόστιμο, στην ιστορία του ελληνικού εμπορίου σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, διότι σε σειρά προϊόντων που ελέγχαμε είχε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η χώρα δεν θα οδηγηθεί ούτε σε νέα μνημόνια ούτε σε νέους φόρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των συντακτών, ενώ χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ανεμούριο. Με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, η χώρα δεν θα οδηγηθεί ούτε σε νέα μνημόνια ούτε σε παραπάνω φόρους. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που εφαρμόζουμε μια λελογισμένη και σόφρονα πολιτική και για να ανταποκριθούμε στην απέτηση της κοινωνίας να στηρίξουμε τους ανθρώπους απέναντι σε αυτές τις πρωτοφανείς, τις τεράστιες ανατιμήσεις, αλλά και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα της χώρας, έτσι ώστε να είμαστε στο σημείο, να έχουμε τη δυνατότητα την ώρα που αυτός ο δυσάρεστος κύκλος θα κλείσει, να μπορούμε να συνεχίσουμε τη δυναμική ανάπτυξη που είχε και που θα πιστεύουμε θα εξακολουθεί να έχει η ελληνική οικονομία. Ακόμη έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου, σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, αφού λόγω του πολέμου έχουν σταματήσει εξαγωγές προϊόντων από Ρωσία και Ουκρανία. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων αλληλεγγύης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη Σύνοδο σήμερα πρέπει να αποφασιστούν άμεσα μέτρα που θα θωρακίσουν τους πολίτες και το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως οι κοινές αγορές φυσικού αερίου και η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων, χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ευρωομόλογο και η χρηματοδότηση μέσων στήριξης, επενδύσεις για την απεξάρτησή μας με ένα κοινωνικά δίκαιο τρόπο και βιώσιμο από τα ορυκτά καύσιμα.